Και πάμε να ετοιμάσουμε το κοκκινιστό της ημέρας. Θα φτιάξουμε ραγού με μοσχάρι και άγρια μανιτάρια, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ραγού με μανιτάρια στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 1,5 κιλό μοσχαρίσια σπάλα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 8 με 10 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 500 γραμμάρια άγρια μανιτάρια, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 2 φύλλα δάφνης, 200 γραμμάρια ζωμό βοδινό, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 15 γραμμάρια αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι και πιπέρι. Για το μπουρέ, 1 κιλό πατάτες, 50 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, θυμάρι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάμε να ξεκινήσουμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε το μοσχαράκι μας. Οπότε, θα πάρουμε και θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια το κρέας μας εδώ. Κοίταξε εδώ τι ωραίο κρεατάκι. Και πόσο φρέσκο και ωραίο μένει όταν το κόβουμε μόνοι μας. Τέλεια. Σ' αρέσει η σπάλα? Ναι. Η σπάλα ή η λάπα σ' αρέσει πιο πολύ? Σπάλα. Γιατί ποιες είναι οι διαφορές τους? Δεν την ξέρω, αρέσει. Και η λάπα θα πήγαινε πάρα πολύ εδώ. Είναι πιο λιπαρή βέβαια, καμία σχέση. Πολύ πιο λιπαρή. Αλλά με τη χύτρα ταχύτητας, επειδή θα ψηθεί σε χρόνο ντετέ, η λάπα θα πήγαινε πάρα πολύ. Λοιπόν, το κρέας μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα για αλάτι και πιπέρι. Δεν το λυπόμαστε. Εν τω μεταξύ, θα ανάψω εδώ πέρα το τηγάνι μου, full extra. Οπότε, αλάτι, το λυπόμαστε? Καθόλου. Δεν λυπόμαστε το αλάτι καθόλου σε αυτό το σημείο. Θέλω να αλατοπιπερώσετε καλά το κρέας, γιατί άμα δεν το κάνετε τώρα, μετά είναι αργά. Βάζω το αλάτι μου. Βάζω το πιπέρι μου. Λοιπόν, τώρα ανακατεύω αλάτι με πιπέρι μαζί με το μοσχαράκι. Εδώ. Και μόλις συνειδητοποιήσω ότι στο μπολ δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκος από το αλάτι και έχει απορροφηθεί όλο τελείως από το κρέας, τότε προσθέτω το αλεύρι. Περίπου 2-3 κουταλιές σούπας αλεύρι. Όσο αλεύρι χρειάζεται το κρέας, θα το τραβήξει από μόνο του. Οπότε και παραπάνω να ρίξετε δεν πειράζει. Λιγότερο να ρίξετε θα φαίνεται. Θα σας λέει το κρέας θέλω λίγο ακόμα αλεύρι. Λοιπόν, τέλεια. Τώρα, θέλουμε λάδι στο τηγάνι. Μην το λυπηθείτε. Θέλουμε να σοτάρουμε. Το παραπανήσιο λάδι θα μείνει στο τηγάνι. Απλά θέλουμε λάδι για να πάρει ωραίο χρώμα το κρέας μας. Και πολύ προσεκτικά ρίχνουμε το κρεατάκι μας μέσα. Εδώ. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Και το τηγανάκι μου, που το ρίχνουμε το κρέας. Θα χωρέσει όλο, τι λες? Κανονικά να το πάρεις σε δύο, θα έγινε να το ξέρω, ρε φίλε. Το έκανα τώρα. Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Τώρα, το όλο φαγητό μας θα γίνει στη χύτρα ταχύτητας, οπότε πάρτε μπροστά σας, ανοίξτε. Εδώ. Και αρχίζουμε να προσθέτουμε μέσα υλικά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κοκκινιστό, οπότε τι πρέπει να βάλουμε μέσα? Κρεμμύδι. Λάδι. Κλασική περίπτωση βλάβης, όπως το λέμε. Λοιπόν, ρίχνω λαδάκι μέσα στη χύτρα ταχύτητας και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να προετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Τι θέλουμε πρώτα? Ένα κρεμμύδι. Ακονίζουμε λίγο. 4 φτάνουν. Αυτό ήτανε. Και γίνει ξηράφι. Εδώ. Ψιλοκόβουμε και 2 σκελίδες σκόρδο. Και ρίχνουμε μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Εδώ. Οπότε κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται και εδώ, και στο τηγάνι και στη χύτρα μας. Θα πάρω μία μασιά και μία κουτάλα. Η κουτάλα πάει εδώ, για να κατέβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Και η μασιά θα πάει εδώ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε το κρέας μας όταν είναι έτοιμο, που δεν είναι ακόμα. Οπότε αφήνω στην άκρη τη μασιά. Και όλα δουλεύουν κανονικά. Τώρα, η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή και έχω διάφορα μανιτάρια να σας δείξω άγρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, αυτά τα μανιτάρια, τι μανιτάρια είναι, φίλε? Πάντα δεν είναι πλευρό. Δεν είναι πλευρό τους.
Πολύ σωστά. Η όψη τους, σαν πρώτη εικόνα, όταν τα δεις, μοιάζουν με πορτσίνι. Ενώ μοιάζουν πολύ με τα πορτσίνι, δεν έχουν τη γεύση από τα πορτσίνι και είναι πολύ πιο οικονομικά. Λέγονται βασιλομανίταρα. Εντάξει, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, όχι τα πολύ ακριβά, σωστά. Τέλεια. Αυτά τα μανιτάρια ποια είναι, πολύ κλασικά. Για πες. Είναι το κλασικό, το πιο κλασικό ασιάτικο μανιτάρι. Αυτό που χρησιμοποιείται σε όλες τις συνταγές. Ιαπωνέζικα. Για πες. Άμα σου πω το όνομα, μπορεί και να πεις, κοίτα να δεις ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν ήξερα πώς είναι. Να σου πω, Μπελέση. Είναι τα σιτάκια. Τα ξέρεις. Περίμενα, Μπελέση, όντως, να το ήξερες αυτό το μανιτάρι. Γιατί έχεις πολύ εμπειρία πάνω στο φαγητό. Έχεις κάνει όλες τις εκπομπές μαγειρικές που υπάρχουν. Θα ήθελα να δίνεις περισσότερο προσοχή. Όταν λέμε κάποια πράγματα, θα ήθελα να τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πιάσε αυτό το μανιτάρι, επεξεργάσου το να δεις πώς μοιάζει το σιτάκι και μύρισε το. Τέλεια. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ιδιαίτερο. Τα σιτάκια είναι πολύ, πολύ νόστιμα μανιτάρια, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όπου και να τα βάλεις, πραγματικά απογειώνουν το φαγητό και είναι σχετικά οικονομικά. Δεν είναι πολύ φθηνά. Λοιπόν, το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο εδώ πέρα έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Οπότε, τι θα ρίξουμε μετά. Πελτέ ντομάτας. Πάντα το ρίχνουμε για να το σοτάρουμε. Θα κάνουμε ένα κοκκινιστό και θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα και βέβαια σώμα το κοκκινιστό μας. Οπότε, ανακατεύουμε εδώ. Τέλεια. Θα ρίξουμε στη συνέχεια το κρασάκι μας να σβήσουμε. Με το που εξατμιστεί τελείως, κοιτάξτε εδώ. Ουχου. Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα μας. Δύο φλεαράκια δάφνης. Θα ρίξουμε το ζωμό μας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό από κοτόπουλο ή μοσχάρι, θα βάλετε 200 ml νερό με έναν κύβο έτοιμο ζωμού, θα ανακατέψετε και θα το ρίξετε μέσα. Και με το που πάρει μια βράση εδώ πέρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το κρέας. Κοιτάξτε εδώ. Βάζω το κρέας χωρίς να βάζω τα λάδια που έχουν μείνει στο τηγάνι, το βλέπετε, και χωρίς να βάζω το αλεύρι που έχει μείνει στο τηγάνι. Έχουν πάρει ωραίο χρώμα τα κρεατάκια μου εδώ πέρα. Έχουν λίγο αλεύρι που έχει μείνει πάνω τους και θα βοηθήσουν να δέσει η σάλτσα μας. Και επίσης έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σεξ. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τα μυρωδικά μας. Θέλω λίγο δεδρολιβανό εδώ, λίγο θυμαράκι. Τα κλασικά μου μυρωδικά, αυτά που βάζω παντού και πάντα δουλεύουν σε τέτοιες συνταγές, δηλαδή πραγματικά λίγο δεντρολίβανο, λίγο θυμάρι. Κοιτάξτε πόσο λίγο που βάζω. Καλά, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Πραγματικά θα δώσουν υπέροχη γεύση και άρωμα στο φαγητό μου. Και τώρα, ήρθε η ώρα για τα μανιτάρια. Εδώ έχω αποξηραμένα πορτσίνι που μπορείτε να τα βρείτε σε σακουλάκι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Προαιρετικά, άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε δεν τα βάζετε. Και εδώ πέρα έχω τα άγρια μανιτάρια μου που θα τα ρίξω όλα μέσα. Τα μανιτάρια καθώς τα ψήνονται θα βγάλουν αρκετή υγρασία. Οπότε γι' αυτό το λόγο ρίξαμε και πελτέ ντομάτας και αλεύρι, γιατί θα δέσουν την υγρασία από τα μανιτάρια. Θα προσθέσω λίγο ζαχαρίτσα εδώ. Γιατί έχω βάλει έτοιμη ντομάτα, οπότε θέλω να ισορροπήσω λίγο την οξύτητα και το κρασί μου. Θα βάλω αλάτι. Πιπέρι. Και δεν χρειάζεται να ανακατέψετε, επίτηδες δεν ανακατεύουν για να μην σπάσουν τα μανιτάρια. Θα ρίξετε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο πάνω στα μανιτάρια. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να καπακώσουμε. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητος. Βάζουμε στην ένδειξη 2. Και μόλις η θερμοκρασία φτάσει σχεδόν στο επίπεδο που χρειάζεται για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί δεν είναι αρκετό. Θέλουμε να φτάσει στο πράσινο χρώμα. Με το που φτάσει στο πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και από εκείνη τη στιγμή μετράμε 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Τα μανιτάρια φυτρώνουν σε όλο τον κόσμο και είναι ένα τρόφιμο που έχει τιμηθεί ανά τα χρόνια σε πολλές κουλτούρες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τα θεωρούσαν φαγητό για βασιλιάδες, ενώ οι Γάλλοι λάτρευαν τα άγρια μανιτάρια φούγκους και αφοσιώθηκαν στη συγκομιδή τους μέσα σε σπήλαια τον 17ο αιώνα. Λοιπόν, έχω βράσει λίγες πατάτες εδώ και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Θα σβήσω τη φωτιά και γυρνάμε τη βαλβίδα αποσυμπίωσης ώστε να φύγει όλος ο ατμός. Και καθώς αποσυμπιέζεται η χύτρα ταχύτητας,
Θα ετοιμάσουμε λίγο πουρέ, εδώ. Έχω τις πατάτες μου καυτές, τις έχω βράσει, εδώ. Και το μυστικό για να κάνουμε σωστό πουρέ, ποιο είναι, φίλο Μίτσο? Ένα, δύο. Μπουτυράκι. Όχι, 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 όχι. Το σωστό μηχάνημα. Όχι, 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 όχι. Πες το μας, μας κρατάς αγωνία. Δεν θέλω να σε κρατήσω αγωνία, ειλικρινά. Απλά θέλω να σε βάλω σε μια λογική να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Βγάζει ατμό η πατάτα, σωστά. Γιατί η πατάτα είναι καυτή. Την είχαμε σε νερό. Πήρε υγρασία. Οπότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να τη δώσω 1-2 λεπτάκια εδώ πέρα να εξατμίσει την παραπανήσια υγρασία που έχει. Γιατί όσο παραπάνω υγρασία βγάλει η πατάτα σε αυτό το σημείο, τόσο πιο νόστιμος θα γίνει ο πουρές μου. Το πιάνεις? Ναι. Τέλεια. Παίρνουμε ένα μπολ εδώ. Ρίχνουμε τις πατάτες μας. Και όπως βλέπετε, δεν έχουν καθόλου υγρασία. Θα προσθέσω το βούτυρο. Εδώ. Μαζί με το βούτυρο θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο για γεύση. Θέλουμε και βούτυρο και λάδι. Αλάτι, πιπέρι. Και μην το λυπηθείτε. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Να περάσει μέσα στην πατάτα. Πιπεράκι. Ρίχνουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι γιατί μας αρέσει. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε φίλε δεν ρίξαμε λευκό πιπέρι τριμμένο για να μην φαίνεται? Γιατί το λευκό πιπέρι αυτή είναι η χρήση του. Ουσιαστικά το ρίχνουμε για να μην φαίνεται. Γιατί είμαστε ρουστικ. Δεν μας πιάνει αυτό το πράγμα εμάς. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, άκου τώρα τι κάνουμε. Καθώς είναι οι πατάτες ζεστές και καθώς έχουμε ρίξει το βούτυρο, παίρνουμε το ειδικό εργαλείο για το πουρέ και το πιέζουμε. Θέλουμε να το κάνουμε πουρέ-πουρέ, να λιώσουμε τελείως το πουρέ, ή θέλουμε να είναι ρουστικ και να έχει μερικά κομμάτια? Ωραία. Τότε, άκου να σου πω τι μαγιά θα κάνουμε έξτρα σε αυτό το πουρέ. Ο πουρές μας είναι έτοιμος. Θα βάλουμε και λίγο παρμεζάνα, πώς φαίνεται? Λοιπόν, ρίχνουμε και την παρμεζάνα μέσα, θα ανακατεύουμε. Μπορούμε να βάλουμε και άλλη. Μπορούμε, αλλά σε περίπτωση που βάλεις ένα τυρί που λιώνει, όπως είναι η γραβιέρα, καθώς θα βγάλεις τον πουρέ θα μας τυχώνει. Ναι. Μας αρέσει αυτό? Όχι. Δεν βάζουμε ποτέ κρέμα γάλακτος ή γάλα στον πουρέ, γιατί δώσαμε υγρασία. Εμείς παλεύαμε τόση ώρα να βγάλουμε την υγρασία. Οπότε, αν βάλουμε υγρασία, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Και σε αυτό το σημείο, πουρές, έτσι απλά, με λίγο παρμεζάνα, αλάτι πιπέρι, βουτυράκι και ελαιόλαδο, γιατί μου αρέσει. Μπορείτε να μην βάλετε ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει κάτι σεμνό που μπορώ να πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το φαγητό μας. Ανοίγουμε τη ταχύτητα. Εδώ. Και βέβαια αυτό το φαγητό, σε περίπτωση που δεν το κάναμε σε ταχύτητα και το κάναμε σε συμβατική κατσαρόλα, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαζόμαστε 3 φορές παραπάνω χρόνο. Γιατί η ταχύτητα μειώνει ως και 70% το χρόνο μαγειρέματος. Και είναι αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, θα πάρω το πουρέ μου. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο πουρέ. Παναγία. Παρμεζάνα, τι ωραίο τυρί που είναι. Τώρα ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το κοκκινιστό μας. Πάρτε λίγο από το κρεατάκι στην αρχή, να φροντίσουμε να βάλουμε την πρωτεΐνη. Θα βάλουμε πάνω τα υπέροχα μανιτάρια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που φαίνονται τα βασιλομανιτάρα. Εδώ. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως έχουμε μαγειρέψει το συγκεκριμένο φαγητό και τα μανιτάρια μας έχουν γίνει σαν κρέας. Ωραία. Και θέλω λίγα ακόμα σιτάκια στο πλάι. Ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Παναγία μου. Και βέβαια λίγο ακόμα ζουμάκι. Έχουμε το πουρέ. Ο πουρές χρειάζεται ζουμί. Εδώ. Και πάμε για τις τελικές πινελιές. Λίγο θυμαράκι, εδώ, να κάνει αντίθεση με το κοκκινιστό. Κατευθείαν με το βάζει λίγο θυμάρι, απογειώνεται το πιάτο σε χρώματα. Ελάχιστο πιπέρι. Και... ελαιόλαδο. Μία σταλιά, όχι πολύ. Ίσα-ίσα. Να γυαλίσει και να πάρει το άρωμα από το ελαιόλαδο. Τώρα μπορείτε να με χειροκροτήσετε. Για το ραγού με μανιτάρια, κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, αλεύρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε τηγάνι ελαιόλαδο, το κρέας και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Τοποθετούμε τη χύτρα ταχύτητα σε δυνατή φωτιά και βάζουμε ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, τα σκόρδα, το μπελτέ, κρασί, ντομάτα κονκασέ, τις δάφνες, ζωμό, το κρέας από το τηγάνι, δενδρολίβανο, θυμάρι και αποξηραμένα μανιτάρια. Κόβουμε τα άγρια μανιτάρια και τα βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας μαζί με ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο.
Κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα και αφήνουμε στην άκρη. Για το μπουρέ, βράζουμε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια, τις σουρώνουμε και αφήνουμε να εξατμιστεί όλη η υγρασία. Βάζουμε σε μπολ τις πατάτες, βούτυρο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και πιέζουμε με το ειδικό εργαλείο για πουρέ ή με ένα πιρούνι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε την παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το μπουρέ με το κοκκινιστό, το θυμάρι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Δεν ξέρω τι να πρωτοφάω. Να φάω σιτάκε. Να φάω βασιλομανίταρα, Παναγία μου, όντως έχουν γίνει σαν κρέας. Είναι φανταστικά όλα αυτά που βλέπετε στο πιάτο σαν γεύση. Και το καθένα ξεχωριστά έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Αλλά σαν σύνολο ταιριάζουν όλα μεταξύ τους. Αυτό που γίνεται σε αυτό το πιάτο είναι μοναδικό. Είναι φανταστικό. Το κρατάκι λιώνει. Δεν υπάρχει. Ο πουρές μας από κάτω είναι φανταστικός. Γενικά είναι ένα πιάτο εμπειρία. Δεν ξέρεις πραγματικά από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε τι να κάνετε. Να τη φάμε. Να τη δοκιμάσετε.